Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Επεξία. Σήμερα φιλοξενούμε τον Δόκτωρ Γρηγόρη Πάπα Γρηγορίου, μοριακός βιολόγος γενετιστής, και θα αναπτύξουμε το θέμα της σημασίας της ηθικής στην επιστημονική έρευνα. Καλησπέρα σας, κύριε Πάπα Γρηγορίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Παπαγρηγορίου, θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω πώς συνεισφέρει η μοριακή βιολογία και γενετική στην κατανόηση και αντιμετώπιση ασθενειών. Ιδιαίτερα για τις ασθένειες που έχουν γενετική καταβολή, δηλαδή έχουμε μια αλλαγή στον DNA. Μάθαμε τώρα και με το COVID τη λέξη μετάλλαξη. Έτσι. Για εμάς είναι μια λέξη πολύ έτσι καθημερινή, που σημαίνει ουσιαστικά ότι μια αλλαγή στον DNA μπορεί να προκαλέσει κάτι, το οποίο αυτό το κάτι είναι ανιχνεύσιμο κλινικά. Δηλαδή υπάρχει ένας φαινότυπος. Όπως δηλαδή το χρώμα των ματιών ή των μαλλιών. Είναι κάτι που προκύπτει από μια αλλαγή στο DNA. Έτσι, σε θέματα ασθενειών, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε γενετικά από πού προέρχονται, έτσι ώστε μετά να μπορέσουμε πρώτον να τις αντιμετωπίσουμε, διότι ξέρουμε τι βλάβη υπάρχει, μπορούμε να εντοπίσουμε τη βλάβη και να την ακολουθήσουμε, έτσι να δούμε ποια είναι η βιοπαθολογία της ασθένειας, πώς προκαλείται σε κυταρικό και σε μοριακό επίπεδο. Και στο τέλος να βρούμε και κάποιο φάρμακο ή κάτι που να τραβά θεραπευτικά. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Και στη δουλειά μου ως γενετιστής αυτό είναι κύριο, είναι κάτι που κύριο και σημαντικό, το να υπάρχει αυτή η γνώση για να μπορέσω και εγώ να βοηθήσω, δηλαδή πέραν του ότι κάποιος ίσως κληρονομήσει μια μετάλλαξη, ένα νόσημα, να μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση για να μπορεί να ρυθμίσει και τη ζωή του αυτό το άτομο. Και στο τέλος, κατά προέκταση, να συνεισφέρουμε στην θεραπεία. Ωστόσο, για να βρείτε τη λύση, πρέπει πρώτα να ερευνήσετε, να γνωρίσετε την πηγή και μετά να βρεθεί, όπως πολύ σωστά είπατε, κάποια φαρμακευτική αγωγή για να θεραπευτεί. Ωστόσο χρειάζεστε εθελοντές για αυτές τις έρευνες. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για να βρεθούν οι εθελοντές? Η Κύπρη ευτυχώς είναι ανθρώποι που προσφέρουν και αντιλαμβάνονται την έννοια του εθελοντισμού. Ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εγώ εργάζομαι στο Κέντρο Αριστείας για Βιοτραπέζα και Βιοιατρική Έρευνα, biopan.cy, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ουσιαστικά διατηρεί μία βιοτράπεζα, δηλαδή ένα αποθετήριο βιολογικών υλικών, όπως αίματος, DNA, ούρων και πληροφοριών, οι οποίες προκύπτουν από αυτά τα βιολογικά δείγματα. Ένα είναι αυτό που αφορά στις ασθένειες και ένα άλλο είναι αυτό που αφορά στο γενικό πληθυσμό. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε οι γενετιστές να αξιολογήσουμε κάτι που βλέπουμε σε ένα ασθενή και να πούμε «να, αυτό φταίει», πρέπει να το συγκρίνουμε με κάτι. Τι είναι το φυσιολογικό, τι είναι αυτό που στατιστικά είναι πιο συχνό, αυτό ουσιαστικά είναι το φυσιολογικό, που έχει κάποιος και δεν φέρει το νόσημα. Αυτό για να το ξέρουμε πρέπει να έχουμε ήδη μελετήσει τον πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται ο ασθένης. Έτσι, στην Κύπρο είναι ο κυπριακός πληθυσμός τότε. Έχουμε μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους Κύπριους να έρθουν, να δώσουν λίγο αίμα για να μπορέσουμε μέσω της ανάλυσης DNA, όπου δεν χαρακτηρίζει κάποιον, ουσιαστικά μπαίνει σε ένα μεγάλο καλάθι μαζί με άλλες πολλές, θα μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε γενετικά τον κυπριακό πληθυσμό. Αυτό ουσιαστικά θα ξεκλειδώσει, θα ευκολύνει τη δουλειά ενός γενετιστή να βρει εάν κάποιος τρίτος, ο οποίος χρειάζεται διάγνωση,
έχει κάτι που δεν το έχει ο υπόλοιπος πληθυσμός. Άρα αυτό μάλλον θα ευθύνεται για την νόσο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για αυτούς που έχουν κάποιες ανησυχίες, γιατί υπάρχουν και ανησυχίες και ένας αριθμός που έχει κάποιες ανησυχίες ως εθελοντής. Ποια μέτρα λαμβάνονται, θα έλεγα, για να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των δεδομένων των εθελοντών? Γιατί είχατε πει είναι ένας αριθμός. Έτσι, εσείς μπροστά σας βλέπετε ένα αριθμό, ναι, και όχι ένα όνομα. Ποια μέτρα όμως λαμβάνονται για να είμαστε σίγουροι όμως ότι όντως αυτό γίνεται? Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Ο ερευνητής, ο οποίος μπορεί να είναι εγώ ή κάποιος άλλος το παγκόσμιο, δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να ταυτοποιήσει ότι ένα συγκεκριμένο, μια ακολουθία DNA που βλέπει προέρχεται από κάποιον άτομο άμεσα. Αυτό, για να το, μια βιοτράπεζα για να το διασφαλίσει, τηρεί όλους τους νόμους που υπάρχουν και τους κανονισμούς που λέμε βιοειθική ως συνήθως. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με την Ευρώπη, έχουμε όλοι ακούσει για το GDPR, αλλά και με νόμους, αλλά και με κανόνες βιοειθικής, στους οποίους τηρούμε ευλαβικά. Δηλαδή, κάποιος εθελοντής, όταν έρθει, το πρώτο πρόγραμμα που θα κάνει, αφού το εξηγήσουμε πολύ καλά για ποιο λόγο είναι εκεί, θα του δώσουμε μια φόρμα συγκατάθεσης. Στη φόρμα συγκατάθεσης θα γράφει τι θα κάνουμε εμείς στο δείγμα, ποιος και αν θα έχει κάποιος πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αυτά είναι το όνομα, η διεύθυνση του ατόμου, το τηλέφωνο. Εννοείται ότι για να μπορέσουμε να το ταυτοποιήσουμε αρχικά, υπάρχει αυτό, δηλαδή κάπου καταγράφεται. Ναι, ναι. Όμως πρόσβαση δεν έχει σχεδόν κανείς. Έχει, παραδείγματος χάρη, ο διευθυντής του κέντρου, ο καθηγητής, ο Κωνσταντίνος Δέλτας, μπορεί να δει εφόσον υπάρχει κάποιος λόγος. Έτσι. Σε αυτή τη φάση, κανονικά, και αν κάποιος θέλει και κάποιος δεν θέλει να υπάρχει πρόσβαση καθόλου στα δεδομένα του, ταυτοποίηση ενώ, μπορεί να το επιλέξει επάνω στη φόρμα συγκατάθεσης. Η φόρμα συγκατάθεσης είναι ένα χαρτί το οποίο εγκρίνεται από την Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής στην Κύπρο, και είναι κάτι που ισχύει αλλά το παγκόσμιο. Είναι το λεγόμενο consent form, το οποίο όλοι υπογράφουμε σε διάφορες φάσεις που μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε ότι το κάνουμε. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει να κάνει ένα χειρουργείο, όταν κάποιος του ανακοινώνεται ότι εδώ υπάρχει κίνδυνος και εσύ πρέπει να προσέξεις, εγώ στο είπα, υπόγραψε εδώ ότι έλαβες γνώση. Αυτό είναι κάπως, δίνει τη συγκατάθεση σου ακόμα και σε οποιαδήποτε εφαρμογή κατεβάσουμε στο κινητό που γράφει I accept or I reject, πατώντας το accept κάποιες φορές, τις περισσότερες μπορεί να μην ξέρουμε καν σε τι δίνουμε τη συγκατάθεση μας, έτσι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Ένα παράδειγμα που ενώ ανά το παγκόσμιο έτσι ήταν, είναι ένα φαινόμενο, είναι οι εταιρείες οι οποίες σου λένε από πού είσαι. Σε αυτές τις εταιρείες δίνεις το DNA σου και σου λένε αυτοί ότι είσαι τόσο δισεκατό Κύπριος και τόσο δισεκατό Χαβανέζος και τόσο δισεκατό Αυστραλός. Αυτά ουσιαστικά που είναι μια κοινωνική πληροφορία, είναι κάτι το οποίο θα συζητήσεις με φίλους και θα γελάσεις ενδεχομένως. Η εταιρεία όμως αυτή μπορεί να έχει τη συγκατάθεση σου να εκμεταλλεύεται τα δεδομένα σου εμπορικά, δηλαδή τα πουλάει. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση μεν, αλλά εσύ συνεισφέρεις στο να γίνει αυτή η εταιρεία να κερδοφορείς. Αυτά όλα αναγράφονται πάνω στις φόρμες συγκατάθεσης και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος. Εμείς δίνουμε υπερβολική σημασία στη φόρμα συγκατάθεσης, εξηγείται κάθε γραμμή και υπογράφεται κάθε σελίδα γι' αυτό το λόγο. Έτσι είναι σαν να έχεις ένα συμβόλαιο
με τον εθελοντή. Ξέρει ακριβώς τι συμφωνήσατε να κάνετε. Ναι, να ρωτήσω κάτι εδώ. Έχετε πει ότι έρχεται ο εθελοντής, του δίνεται 5-6 σελίδες, πρέπει να τα υπογράψει και την κάθε σελίδα, μετά παίρνει μαζί του αντίγραφο. Λοιπόν, αυτό υπάρχει περίπτωση, γιατί έρχεται κάποιος σαν, νομίζω, 40 λεπτά, περίπου μία ώρα χρειάζεται να διαθέσει κάποιος. Λοιπόν, μήπως υπάρχει το ενδεχόμενο να τα έχει αυτά πριν να φτάσει για να τα διαβάσει με την ησυχία του, αν έχει κάποια αμφιβολία να το συζητήσει με κάποιον άλλον, τέλος πάντων, επιστήμονα ή με κάποιον που καταλάβει καλύτερα, γιατί στο ραντεβού μπορεί να βιάζεται, μπορεί να είναι κουρασμένος και λέει, αχ, τώρα τι να καθίσω να τα διαβάσω, ας υπογράψω, το οποίο αισθάνεται ότι είναι υποπίεση, τέλος πάντων. Κανένας δεν είναι υποπίεση και κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει, έτσι. Ευτυχώς η βιοτράπεζα δεν ζητάει πολλά πράγματα. Την ενδιαφέρει περισσότερο το δείγμα ως δείγμα, δηλαδή ως πληροφορία, και όχι το ότι προήλθε από τον Γρηγόρη αυτόν καθεαυτόν, αλλά από τον Γρηγόρη, ο οποίος πληρεί κάποια κριτήρια για να μπορεί να μπει σε ένα κουτάκι στον γενικό πληθυσμό. Ωραία. Λοιπόν, οι φόρμες κατάθεσης μπορεί να είναι διαθέσιμες αν κάποιος τις ζητήσει, αλλά είναι πάντα καλύτερο να γίνεται αυτή η διαδικασία με ένα εκπαιδευμένο νοσηλευτή στη βιοτράπεζα, όπου θα εξηγήσει ακριβώς και θα λύσει απορίες, που είναι αυτό το σημαντικό, διότι εντάξει, κάποιος μπορεί να νομίζει ότι θα κάνουμε κάτι περίεργο με το DNA του. Πρέπει να το ρωτήσει αν δεν ξέρει. Ή τι θα γίνει σε περίπτωση που τυχαία βρούμε κάτι, το οποίο μπορεί να είναι, να είναι κάτι σαν απειλή για τη ζωή του, ας πούμε, ένα γενετικό νόσημα που δεν το γνωρίζει. Θέλει να το μάθει. Και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πάνω σε αυτές τις φόρμες, τις οποίες πολύ προσεκτικά πρέπει να συμπληρώνουμε. Εδώ είπατε κάτι πολύ σημαντικό για τα αποτελέσματα και αν θέλει να το μάθει ή δεν θέλει να γνωρίσει. Λοιπόν, γίνονται και κάποιες αιματολογικές εξετάσεις. Αυτά τα αποτελέσματα τα στέλνετε. Υπάρχει κάποια κατατόπιση, γιατί για τους επιστήμονες μπορεί να γράφει λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί τα γνωρίζετε, θα πείτε εντάξει, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Ο ασθενής όμως που το, όχι ο ασθενής, μεσαι, ο εθελοντής, ναι, που το παίρνει και βλέπει αυτό ή το κόκκινο ή το τόξο πάνω ή κάτω, θα ανησυχήσει και θα αρχίσει να ψάχνει μόνος του να βρει, γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή δεν ξέρω, ίσως να το κάνετε, να επικοινωνά κάποιος μαζί του ή με τον προσωπικό του γιατρό, προσωπικός γιατρός, να μην απαντήσει. Σε αυτό τι γίνεται? Δεν είμαστε προσωπικοί γιατροί. Είναι εντελώς διαφορετικός ο ρόλος της βιοτράπεζας. Οπότε, όταν ο εθελοντής έρθει, εμείς κάνουμε κάποιες αναλύσεις αιματολογικές και βιοχημικές, τις οποίες τις στέλνουμε. Και θα εντυπωσιαστείτε από το πόσοι δεν πάνε συνήθως να κάνουν αναλύσεις έτσι μια φορά το χρόνο. Έχετε δίκιο. Πολλές φορές βρήκαμε πράγματα τα οποία ουσιαστικά βοήθησαν. Πάντα η συμβουλή είναι να το συζητήσει με τον γιατρό του. Μάλιστα. Με κανένα άλλο. Εμείς δίνουμε αυτό το αποτέλεσμα ως μια ένδειξη του τι κάνουμε ουσιαστικά με το δείγμα, δηλαδή αυτά τα δεδομένα να αποθηκεύουμε, αυτά που τα οποία έχετε κι εσείς πάνω σε αυτή στην σκόλες των αναλύσεων. Αλλά οτιδήποτε περίεργο υπάρχει πάνω ή κάτι που χρήζει συζήτηση, τότε μόνο με τον γιατρό μπορεί αλλά να το κάνει. Αλλά δεν θα πείτε, θα έχει κάτι και να πείτε, ίσως χρειάζεται. Όχι, δεν θα πείτε τίποτα. Αφού είναι... Αν είναι κάτι πολύ αυξημένο, εντάξει, έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα νεφρών, οπότε και είναι κάτι που το βλέπουμε εύκολα από τις αναλύσεις,
Ο εθελοντής έχει ερώτηση, αφού λάβει τις αναλύσεις με email συνήθως, μπορεί να πάρει τηλέφωνο να ρωτήσει. Όμως, είναι καλύτερο τις αναλύσεις αυτές να τις βλέπει κάποιος με το προσωπικό του γιατρό, ως ένα ριπρόσθετο τεστ που θα έπρεπε να είχε κάνει, σαν check-up, ας πούμε, δηλαδή, κάπως τυχαία. Αντιλαμβάνομαι ότι ο εθελοντής έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από αυτή την έρευνα σε οποιαδήποτε στιγμή θέλει, έτσι, δηλαδή δεν θα αισθάνεται πίεση ότι ναι, πρέπει πάντοτε. Αν σε κάποια φάση αποφασίσει ότι θέλει να αποσυρθεί, τότε αυτό δεν είναι πρόβλημα. Μάλιστα, και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ξεκάθαρο κατά την, όταν γράφεται κάποιος, όταν έρχεται για να δώσει δείγμα. Και έχει τύχει κάποιες φορές όπου παίρνει κάποιος τηλέφωνο και λέει θέλω να μην συμμετέχω πλέον, και αυτόματα υπάρχει διαδικασία όπου σβήνουμε τα πάντα, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το άτομο, και επίσης πετάμε τα δείγματα, δηλαδή δεν έχουμε πλέον κανένα δεδομένο ή δείγμα από αυτόν τον άνθρωπο που θέλει να αποσυρθεί, γιατί είναι δικαίωμά του. Κατά κρίβεια είναι διαδικασία η οποία περιλαμβάνεται της κάποιο ISO αυτό, έτσι, για δύο τράπεζες το οποίο προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, και είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και πολύ εύκολο να γίνει. Δηλαδή όπως κάποιος παίρνει μια απόφαση να έρθει με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να θέλει να φύγει. Και το σεβόμαστε απόλυτα. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες όπως έχετε πει, και μία ανησυχία που ακούω πολύ συχνά, και το λέω αυτό γιατί θέλω να μας καθησυχάσετε, είναι αν γίνει χρήση το DNA σε εγκληματικές ερευνητικές δραστηριότητες. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα? Ωραία. Η πιθανότητα να γίνει το οτιδήποτε πάντα υπάρχει, έτσι. Ενώ ας μην το αποκλείσουμε αυτό. Ναι. Βέβαια, το σενάριο το οποίο μόλις περιγράψατε είναι λίγο extreme. Απομακρυσμένο. Ναι. Extreme. Γιατί θα ήταν, ενώ χρειάζεται ένας άλλος νους για να το κάνει, δεν τον έχουμε αυτό. Όμως, να πω ότι τα δεδομένα και τα δείγματα στη βιοτράπεζα φυλάγονται σε ειδικά δωμάτια τα οποία είναι διπλοκλειδωμένα με κάρτες πρόσβασης όπου δεν έχουν πρόσβαση πολλά άτομα. Οτιδήποτε μπαίνει και βγαίνει μέσα από το ψυγείο είναι monitored. Υπάρχει καταγραφή όλης της κίνησης, ποιος το πήρε, ποιος το ζήτησε και γιατί το ήθελε. Οπότε σε περίπτωση που κάτι λείπει ή θα γίνει κάτι αυτού του είδους, είναι εύκολο να δούμε τι έγινε από εμάς, ποιος το πήρε, άνεσα, γιατί. Βέβαια. Μάλιστα, διότι μάλιστα, και στα επόμενα χρόνια όταν η βιοτράπεζα μας γίνει εντελώς ψηφιακή θα είναι ακόμα πιο εύκολο. Το ίδιο ισχύει για τα δεδομένα. Δεν είναι φυλαγμένα και τριπλοκλειδωμένα σε servers που ακόμα και στο τελευταίο cyber attack που είχε δεχθεί το Πανεπιστήμιο Κύπρο αλλά και άλλα ιδρύματα στην Κύπρο δεν είχε πάθει απολύτως τίποτα. Δεν ήταν κάτι που για μας έτσι μας έδωσε πολύ θάρρος, το ότι κάνουμε κάτι σωστά, δεν μπόρεσαν να μπουν. Αυτό φαίνεται ότι τουλάχιστον για τον εθελοντή προσπαθούμε να είμαστε απολύτως σωστοί και δεν θα έπρεπε να νιώθει ότι υπάρχει, εκτίθεται. Δηλαδή είναι ευκολότερο να μάθω τα πάντα για σας εάν σας βρω στο Facebook ή στα κοινωνικά δίκτυα και να μάθω πάρα πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή σας, για το τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, με ποιους φίλους έχετε και ποιους όχι. Από τον DNA δεν θα το μάθω όμως. Οπότε πρέπει να μάθουμε να ζυγίζουμε λίγο τι σημαίνει ουσιαστικά
εκτίθεμαι ή δίνω δεδομένα ή δίνω πληροφορίες για το ποιος είμαι, πού είμαι και τι κάνω, όπου εμείς ήδη το χειριζόμαστε και εμείς αφήνουμε την κάθε εφαρμογή, παραδείγματος χάρη, να είναι, να μας παρακολουθεί, ίσως. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι πολύ έτσι αγνό και έχει να κάνει με τη δική μας αυτοριστική διάθεση να βρούμε όλα αυτά για τα οποία κάνουμε έρευνες. Οπότε αυτό προέχει και όχι οτιδήποτε άλλο. Εύχομαι βέβαια να μην γίνει. Παίρνουμε όλα τα μέτρα για να μην γίνει. Ακριβώς. Όπως πολύ σωστά είπατε και ειλικρινά μιλήσατε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, ότι πάντα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό έτο, ό,τι μπορεί, αλλά είναι σε όλη μας, δηλαδή, γενικά τη ζωή. Δεν υπάρχει, να δεν υπάρχει κανονικά. Ναι. Έτσι. υπάρχουν κάποιοι φορείς, επιθεωρητικοί φορείς, που κάνουν κάποιον έλεγχο ότι ναι, αυτά γίνονται όπως μας τα περιγράψατε. Στο εξωτερικό είναι σίγουρα κάτι πολύ πιο δομημένο. Αυτό στην Κύπρο μπορεί κάποιος να κάνει παράπονο εφόσον υπάρχει τεκμήριο για το ότι υπάρχει διαρροή ή κάποιος άλλος πήρε τα δεδομένα του. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για δύο τραπέζες, ισχύει για τα πάντα. Δηλαδή, ακόμη και για κάποιον που στέλνει ένα μήνυμα και σου λέει και μου λέει «Καλησπέρα Γρηγόρη, πού ξέρει το όνομά μου, πού ξέρει το τηλέφωνό μου». Μπορεί κάποιος να κάνει καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο γραφείο αυτό, όπου υπάρχει διαδικασία ελέγχου επίσημη, δηλαδή έρχονται στο χώρο και επιθεωρούν τα μέτρα τα οποία λες ότι λαμβάνεις, αν όντως τα λαμβάνεις. Οπότε εξαρτάται από το παράπονο που θα κάνει κάποιος. Εμείς όμως, επειδή προσπαθούμε να είμαστε και πρέπει να είμαστε μια σύγχρονη ιδιοτράπεζα, προσπαθούμε μέσω της απόκτησης ενός πολύ συγκεκριμένου ISO, το οποίο είναι για ιδιοτράπεζες, όπου πολύ λίγες το έχουν γιατί είναι πάρα πολύ αυστηρό, όλα αυτά να υπάρχουν κανονισμένα με έναν τρόπο που οποιοδήποτε να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει και να μπορεί να κάνει το παράπονο του ή να ελέξουμε εμείς από πού προήρθε η διαρροή και τι έγιναν αυτά τα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό για μας, είναι αυτό που κάνουμε όλη μέρα. Έτσι, ελπίζω να ενώ αν είναι θέμα εμπιστοσύνης ή όχι, το ίδιο ισχύει φαντάζομαι για μια τράπεζα που παίρνει έτσι τα χρήματά σου για να τα φυλάξει. Ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι όταν δίνει το DNA ο θελοντής, όπως στο έντυπο γράφει για το σκοπό που θα το χρησιμοποιήσετε και δεν χρησιμοποιείται για οποιασδήποτε άλλες έρευνες. Σωστό, μάλιστα, έτσι. Σε περίπτωση, σωστότατο. Σε περίπτωση όμως που ο εθελοντής έχει την επιλογή και λέει εάν υπάρχει μια άλλη έρευνα, σε ενδιαφέρει, θα ήθελες να συμμετέχεις. Αν βάλει ναι, τότε εμείς μπορούμε να αποταθούμε ξανά στον εθελοντή και να του πούμε θα κάνουμε αυτό. Ωραία. Θα ήθελες να συμμετέχεις. Δεν χρειάζεται να έρθεις ξανά. Όπως είναι, θα το χρησιμοποιήσουμε τον DNA. Και θα πει ναι ή όχι. Έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει πάντοτε συγκατάθεση. Ναι. Ωραία την επιλογή. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση, θα χαμογελάσετε, όμως είναι αυτές οι ερωτήσεις που πραγματικά έχει, δηλαδή, κάποιες ανησυχίες και όσο και να φαίνονται παράξενες, έχουμε την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας για να μας καθησυχάσετε. Κλωνοποίηση. Υπάρχουν ανησυχίες για κλωνοποίηση. Όχι, μην δίνεις το... Τώρα μιλάμε για ένα αριθμό ανθρώπων, αλλά είναι ωραίο να καθησυχάσουμε και αυτό το μικρό, ας ελπίσουμε, αριθμό. Ναι. Υπάρχει, δηλαδή, πέστε μας γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει τεχνικά καταρχάς. Δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα.
ενώ ως επιστήμη μπορεί να ακούτε φήμες και ιστορίες τρόμου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει, τεχνικά δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Σε κάποια ζώα γίνεται, κάνουμε κλωνοποίηση που σημαίνει, έχω δύο οργανισμούς, ο ένας προήρθε από τον άλλο και έχουν ακριβώς το ίδιο DNA. Ωραία, το έχω κλωνοποιήσει. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις ηθικές. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει, αλλά για να γίνει, ποιο θα κάναμε πρώτο και ποιο θα κάναμε τελευταίο. Είναι λίγο έτσι αρκετά εγωιστικό, θα έλεγα, νοτώ ότι θεωρώ ότι εγώ θα με κλωνοποιούσαν εμένα και όχι κάποιον άλλο. Κάποιος είναι ιδιοφύη, είναι κάποιος... Επίσης... Ναι, παρακαλώ. Δεν σημαίνει ότι θα είναι και μετά όμως, διότι όλα καθορίζονται από τον τρόπο που ζεις και από το περιβάλλον, πέρα από τον DNA. Δηλαδή μπορεί να είναι, αν κλωνοποιηθώ εγώ, μπορεί να είναι σαν εμένα, ελπίζω λεπτός, και να είναι εντελώς, έχει έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, γιατί μεγάλωσε σε μια άλλη οικογένεια ή σε ένα άλλο περιβάλλον. Και να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί κάτι που έχει, αν είναι έξυπνος ή αν είναι καλός στο πιάνο ή αν έχει ένα ταλέντο, ξέρω εγώ, στα μαθηματικά. Μπορεί να μην του βγει με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό υπάρχουν πολλές μελέτες με δίδυμα τα οποία έτυχε να χωριστούν. Τα δίδυμα είναι κάποιο είδους κλωνοποίηση που κάνει η φύση κατά λάθος, κατά την διαίρεση του πρώτου κυττάρου του οργανισμού μετά την γονιμοποίηση, οπότε είναι σαν κλωνοποίηση, και εκείνα και τα μονοζυγωτικά δίδυμα είναι διαφορετικά στο τέλος, αλλά έχουν γίνει μελέτες που δείχνουν ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι, όταν μεγαλώνουν σε ξεχωριστά περιβάλλοντα, προκύπτουν, είναι πολύ διαφορετικοί στο τέλος. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι γνωρίζουν δίδυμους, δίδυμες που διαφέρουν σαν χαρακτήρας, έτσι, όχι μόνο στο πρόσωπο. Ακόμη και στην ίδια οικογένεια μεγαλώσουν, μπορεί να υπάρξουν διαφορές, γιατί και ο χαρακτήρας διαμορφώνεται με τις συνθήκες, κάποιες προσωπικές συνθήκες. Φυσικά. Και αυτό μπορεί να αλλάξει. Με την εποχή. Βέβαια. Με την εποχή, έτσι. Ενώ έτσι. Προκύπτουν διαφορετικοί άνθρωποι. Ενώ υπάρχει το παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι πρέπει να το πω, με τον Χίτλερ, ο οποίος βλέποντας τη ζωή του μέχρι τη στιγμή που έκανε αυτά που έκανε, ήταν ένας καθόλου ήσυχος άνθρωπος. Αλλά μεγάλωσε με έναν τρόπο που τον οδήγησε στο να κάνει αυτό που έκανε στο τέλος. Εάν είχαμε ένα δεύτερο σήμερα, μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετικός. Αυτό το λέμε συχνά, είναι έτσι ένα παράδειγμα στο ότι δεν σημαίνει πως δεν σημαίνει πως αν υπάρχει πως τον DNA κάποιο θα καθορίσει 100% το πως θα συμπεριφέρεται. Μπορεί να καθορίσει την εξωτερική του εμφάνιση αρκετά, αλλά ο τρόπος που δουλεύει τον DNA και ο τρόπος που δουλεύουν τα κύτταρα σε όλους τους οργανισμούς είναι τόσο σύνθετος που πολλά πράγματα θα είναι ίδια, αλλά αρκετά θα είναι διαφορετικά. Πολύ σωστά, σας ευχαριστούμε. Κάτι πριν κλείσουμε, έχουμε 4-5 λεπτά. Δεν θα κλωνοποιήσουμε κανένα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι από τις μεγαλύτερες ανησυχίες η κλωνοποίηση, και το άλλο το DNA, για να μην μπλέξει, να μήπως κάποιος έκανε κάποιο έγκλημα και μετά γίνει κάποιο μπέρδεμα, τέλος πάντων, με το DNA. Κάτι που έχουμε παραλείψει. Ναι, υπάρχει κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό. Στη βιοτράπεζα, όταν ένας εθελοντής έρθει, ερωτάται εάν αφού αναλύσουμε το γενετικό υλικό του και βρούμε κάτι, εάν θέλει να το γνωρίζει ή όχι. Επειδή ουσιαστικά είναι δικαίωμά του να το ξέρει. Πολλοί κόσμοι λέει όχι, δεν θέλω, ό,τι γίνει. Αν είναι ένα
παιχνίδι με τράπουλα, ό,τι τραβήσω. Άλλοι λένε, εγώ θέλω να ξέρω για να προετοιμαστώ, να προσέχω, να αλλάξω τη ζωή μου. Οπότε ο γενετιστής έρχεται στη θέση να, να δώσει ένα αποτέλεσμα, να, το οποίο όμως να έχει νόημα. Και όταν λέω νόημα εννοώ, τα λέμε μεταξύ μας actionable, δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να δράσει άμεσα επάνω του, παίρνοντας μια θεραπεία ή προσέχοντας αλλάσσοντας στη ζωή του κλπ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή είναι πολύ εύκολο πλέον, υπάρχουν εταιρείες που τους στέλνεις τον DNA σου και σου λένε θα πάθεις αυτό και το άλλο. Δεν έχει καμία διαφορά από το να διαβάζεις το φλιντζάνι, έτσι. Αυτό χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία από κόσμο που γνωρίζει, που είναι η δουλειά του. Και ακόμη πιο σημαντικό, και αυτό είναι κάτι που στην Κύπρο δυστυχώς δεν είναι θεσμοθετημένο ακόμη, είναι ο θεσμός του γενετικού συμβούλου. Ενός ατόμου το οποίο έχει την εκπαίδευση να μεταφέρει αυτά τα αποτελέσματα σε αυτόν που τα έχει και να του δίνει επιλογές έτσι ώστε πάντοτε η απόφαση να είναι δική του, χωρίς να τον εμποδίζει ή να τον σπρώχνει προς μια κατεύθυνση, αλλά ουσιαστικά στο να πάρει μια απόφαση που θέλει ο ίδιος και όχι οποιοδήποτε άλλος. Δηλαδή μπορεί κάτι να είναι κακό για εμένα, αλλά εγώ να μην θέλω να κάνω κάτι. Εδώ υπάρχουν πολλά βιοειθικά ζητήματα, τα οποία μπορούν να αναπτύξουμε και πάλι σε ενόμιση. Να σκεφτούν. Ναι. Μάλιστα. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι έτσι να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι οτιδήποτε αφορά στο DNA και στην κληρονόμηση, καλύτερα πάντα να το συζητάμε με κάποιον ο οποίος έχει τουλάχιστον την παιδεία να το κάνει, τις γνώσεις. Κύριε Παπά Γρηγορίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ αν σας έχουμε σε μία ακόμη εκπομπή, γιατί νομίζω είναι ένα ευρύ θέμα και έχουμε πολλά να απαντήσουμε ακόμη, να μας απαντήσετε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη με ένα καινούριο θέμα και ένα καινούριο φιλοξενούμενο. Καλό σας βράδυ.